στην περιοχή του ξενοδοχείου Τζούμπιλι. Αυτές οι εικόνες που δείχνουν. Πολύ καλά. Ηρόδοτος Παναγίδης, σταθμάρχης Τροόδους. Κύριε Παναγίδη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι από το Λευκό Τρόοδος. Πέστε μας, δώστε μας λίγο εικόνα του σκηνικού πάνω. Φαίνεται ότι τα χιόνια έχουν αρχίσει πάρα πολύ να έρθουν. Ήρθα σήμερα το πρωί, γύρω στις 9 η ώρα περίπου, ξεκίνησε ελαφριά χιονόπτωση, η οποία κατά διαστήματα συνεχίζεται. Αρκετόν το κρύο, αρκετή ομίχλη, ορατότητα περιορισμένη. Και από κόσμο, αρκετός ο κόσμος, δεν νομίζουμε. Κόσμος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην περιοχή του Τρόοδους, λόγω και των περιοριστικών μέτρων, λόγω και της πανδημίας. Το αντιλαμβανόμαστε ότι οι μετακινήσεις πλέον και κατ' εξαίρεση μετακινήσεις υπόκεινται σε έλεγχο. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να είναι και ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τις μετακινήσεις τους. Θα μπορούσατε εσείς να μας ενημερώσετε. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Έχουμε ένα μήνυμα, τη δυνατότητα για φυσική άσκηση. Μπορεί κάποιος να στείλει 6 με το κινητό του και να έρθει πάνω στο Τρόοδος απλά για να απολαύσει το σκηνικό και να περπατήσει στο χιόνι. Κοιτάξτε, στην περιοχή του Τρόοδους εδώ δεν μπορεί κάποιος να ασκηθεί με την έννοια όπως θα ασκηθούν κάτω στην πόλη, σε έναν πάρκο, σε ένα γραμμικό πάρκο ή στις παραλίες σύμφωνα και με τα διατάγματα. Όμως υπάρχουν τα μονοπάτια της φύσης, το οποίο έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση το τμήμα δασών, όπου μπορεί κάποιος να ασκηθεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε και τις απόστασεις η οποία υπάρχει μέχρι να φτάσει κάποιος στο Τρόοδος μέσα στο όριο των 3 ωρών που διαρκεί ένα μήνυμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν και το ιδανικότερο. Μόνο για τους πολύ σκληραγωγημένους να τρέχουν στα μονοπάτια της φύσης μέσα στο χιόνι. Λοιπόν, κύριε Παναγίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Απολαύστε το σκηνικό.